Το ζήτημα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης από την ηλικία των 4 ετών απασχόλησε την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για το θέμα μίλησε ο πρόεδρος του ΟΚΠΑΠΑ Φίλιππας Τσουμάνης, που τόνισε πως αν δεν αλλάξει η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, χιλιάδες οικογένειες στη χώρα και εκατοντάδες στο Δήμο Ιωαννιτών θα αντιμετωπίσουν τεράστια προβλήματα. Για διαφορετική προσέγγιση, με μονόπλευρα μάλιστα χαρακτηριστικά από τον ΟΚΠΑΠΑ και τον Φίλιππα Τσουμάνη, έκανε λόγο ο Λάζαρος Νάτσης, υπενθυμίζοντας την επιχειρηματολογία και της εκπαιδευτικής κοινότητας για τη συγκεκριμένη πρόταση. Με τη μείωση των παιδιών κατά πολύ μεγάλο αριθμό, αλλά και με την απώλεια των εσόδων από το ΕΣΠΑ, παρακαλούμε να μην ανανεώσουμε τις συμβάσεις, δηλαδή στην ουσία να απολύσουμε το προσωπικό που θα πλεονάσει. Δημιουργικά να σας πω ότι για την χρονιά που διανύουμε στους παιδικούς και ευρωπαϊκούς σταθμούς του Δήμου φιλοξενούν 350 παιδιά ηλικίας 4 ετών και άνω, από τα οποία 199 είναι στους παιδικούς μέσους του ΕΣΠΑ. Εάν φύγουν τα παιδιά αυτά, γίνεται εύκολα κατανοητό τα προβλήματα που θα προκύψουν. Καταρχήν υπάρχει ακόμη εισόδου ήδη για το ελληνικό πρόσωπο της τάξης παιδικού των 500.000 ευρώ. Έσοδο που θα επιβιώσουν τα παιδιά αυτά θα φύγουν αναγκαστικά και να πάνε σε κάποιο νηπιαγωγείο. Και έχει μια διαφορετική συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος της εκπαίδευσης. Θέμα το οποίο έχει απασχολήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια την εκπαιδευτική κοινότητα και είναι γνωστό ότι και η παιδαγωγική, η παιδαγωγή κλπ. Έχουν τοποθετηθεί και δημόσια ότι είναι υπέρ αυτής της κατεύθυνσης που δίνεται. Όσον αφορά το ίδιο το σχέδιο, περιλαμβάνει τριετή μεταβατικό στάδιο, δηλαδή σταδιακά να αυθεί και αυτή η πολιτεία στο ύψος των υποχρεώσεών της απέναντι στους νέους και στην εκπαίδευσή τους. Ούτε κουβέντα για την μονιμοποίηση επιτέλους των εκατοντάδων συμβασιούχων παιδαγωγών και άλλων εργαζόμενων στους παιδικούς σταθμούς. Αντίθετα, αποδοχή αυτής της κατάστασης και απειλές για πολλούς συμβασιούχων. Απαντώντας στο μεταξύ σε ερώτηση της αντιπολίτευσης, ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, Θόμας Μπέγκας, παραδέχθηκε τις ευθύνες της επιχείρησης στην καθυστέρηση της προκήρυξης ανάδειξης αναδόχου που θα διαχειριστεί τη λιματολάσπη στο εργοστάσιο του βιολογικού καθαρισμού. Για τις ευθύνες της ΔΕΙΑΗ στη διαχείριση της λιματολάσπης μίλησαν επίσης οι Λάζαρος Νάτσης και Δημήτρης Στασούλας. Σε σχέση με διατυπώσεις οι οποίες έγιναν δημοσίως περί περιβαλλοντικού εγκλήματος και τα σχετικά, είναι καθαρά δηλώσεις εντυπώσεων. Η λιματολάσπη είναι χαρακτηρισμένη από την διαπιστωτική της λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού ως μη επικίνδυνο απόβλητο. Θέλει διαχείριση προφανώς, αλλά σε καμία περίπτωση η λιματολάσπη και μια μικρή διαρροή λιματολάσπη, η οποία πράγματι πραγματοποιήθηκε, δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται περιβαλλοντικό έγκλημα. Την έντονη ανησυχία του για τις διαστάσεις που έχει πάρει το φαινόμενο των βανδαλισμών εξέφρασε ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας, που ενημέρωσε το Σώμα για τη φθορά που εντοπίστηκε στον εορταστικό στολισμό στο ρολόι της κεντρικής πλατείας. Επιθυμώνει και με ανησυχεί πώς είναι δυνατόν στο 0 χιλιόμετρο της πόλης, το πιο κεντρικό σημείο της πόλης, να μπορούν να γίνουν τέτοιες ενέργειες. Έχουμε ξανασχοληθεί με το ζήτημα, έχουμε διατυπώσει απόψεις μου σχετικά με το θέμα των βανδαλισμών στην πόλη. Νομίζω ότι αυτό το ζήτημα δεν μπορεί να πάρει άλλες διαστάσεις. Ο Νίκος Γκόντας ζήτησε να εκδοθεί ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο για τις αλυτρωτικές διαθέσεις που εκφράζονται από τη γειτονική Αλβανία μέσω της επαναφοράς του θέματος της τσαμουριάς. Το αίτημα δεν έγινε αποδεκτό από τη Δημοτική Αρχή, με τον Θωμά Μπέγκα να τονίζει πως το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει αρμοδιότητες για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Αρχικά υπέρ της διατήρησης στενών φιλικών σχέσεων με τη γείτονα χώρα. Δεν επιθυμούμε σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσουμε την εξωτερική πολιτική. Ωστόσο, το να είμαστε αδιάφοροι σε τόσο σημαντικά θέματα που χτυπούν την πόρτα μας είναι αν μη τι άλλο, τουλάχιστον από πλευράς δικής μας, ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να αποτελέσει για τη στάση μας στο ενόπλο θέμα. Με αφορμή τέλος τη συζήτηση για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου και την σχετική παρέμβαση του κ. Μπαρτζόκα, ο Δήμαρχος συμφώνησε ότι ανεξάρτητα από την προσέγγιση που μπορεί να έχει ο καθένας, ο νόμος θα πρέπει να εφαρμοστεί. Βγαίνουμε στο εξωτερικό και όχι μόνο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε άλλες χώρες, τις λεγόμενες του τρίτου κόσμου. Και αισθανόμαστε μερικές φορές ότι βρίσκονται πιο ψηλά από εμάς, ακριβώς γιατί ξέρουν να εφαρμόζουν τους νόμους τους. Η λατινική λέγανε τώρα λέξη σε λέξη,
σκληρός ο νόμος, ο νόμος.